Είναι δραματικές συνθήκες. Προσπαθούν, όπως βλέπετε, να σώσουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι. Είναι ίστατη προσπάθεια που κάνουν, γιατί βλέπετε ότι οι φλόγες έχουν φτάσει μία ανάσα από κατοικίες, έχουν χτυπήσει κάποιες άλλες. Είναι μεγάλη και η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών, οι οποίοι προσπαθούν να στήσουν αυτές τις ζώνες πολύ γρήγορα μεταλλικά. Υπάρχουν αρκετά οχήματα τα οποία προσεγγίζουν το σημείο που βρισκόμαστε. Δυστυχώς όμως είναι αυτή η εικόνα μέσα σε όλο τον οικισμό. Δεν είναι μόνο εδώ. Οι φλόγες έχουν φτάσει παντού. Υπάρχουν πολλά σπίτια τα οποία απειλούνται ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή. Και γίνεται μια προσπάθεια όσο πιο συντονισμένα μπορούν εθελοντές και πυροσβέστες για να μπορέσουν ουσιαστικά να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Βλέπουμε δυστυχώς όμως ότι είναι τόσο ισχυροί οι άνεμοι. Ναι, είναι δραματικές οι εικόνες που παρακολουθούμε, Γιώργο Πρωτοψάλτη, κυρίες και κύριοι. Ακούμε τη φωτιά να επεκτείνεται πάρα πολύ γρήγορα και μπορούμε να ακούσουμε εκτός από τον άνεμο και αυτόν τον τρομακτικό ήχο της φωτιάς. Είναι ο ήχος που κάνει φωτιά όταν πλησιάζει και βλέπουμε και την αγωνία των ανθρώπων αυτών. Είναι πυροσβέστες, είναι θελοντές, αλλά είναι και κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι αγωνιούν για την περιουσία τους και κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τα σπίτια τους. Γιώργο Πρωτοψάλτη. Ακριβώς, είναι τεράστια η κινητοποίηση και η προσπάθεια από όλους αυτούς τους εθελοντές που έχουν και μια καλύτερη γνώση της περιοχής και προσπαθούν με ό,τι δυνάμεις έχουν και οι ίδιοι και με αυτά τα αλυσοπρίωνα και με ουσιαστικά κάποιο συντονισμό και καθοδήγηση στις πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν σπεύσει στο σημείο για να μπορέσουν να στήσουν αυτή την ζώνη γύρω από την συγκεκριμένη κατοικία αλλά και από άλλα σπίτια της περιοχής για να μπορέσουν ουσιαστικά να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Όμως δυστυχώς βλέπουμε πόσο γρήγορα εξαπλώνεται και πόσο αποπνικτική έχει γίνει η ατμόσφαιρα. Υπάρχει αδυναμία ακόμα και να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες κάτω από αυτές τις συνθήκες.